Η πόλη διευρύνεται, η πόλη μεγαλώνει. Η επέκταση λοιπόν του σχεδίου πόλης ανατολικά προς την απόλυξη της οδού Κρήτης και δυτικά προς τον Κορδία, η τακτοποίηση όλων των πολεοδομικών εκκρεμωτήτων που υπάρχουν στο σχέδιο του 1905 αλλά και στις επεκτάσεις του σχεδίου, καθώς και η κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής για την οικοδόμηση των νεοενταχθέντων περιοχών στο σχέδιο, είναι οι άξονες πάνω στους οποίους εργαστήκαμε αυτό το χρόνο και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να υποστηρίξουμε την ανωδική πορεία της πόλης. Προωθούμε προς ολοκλήρωση τις πολεοδομικές μελέτες της Βέργας και της Μαντίνιας, την πράξη εφαρμογής του ασπροχώματος, την μελέτη για την Ανατολική Παραλία και τον Κορδία, όπως σας είπα προηγουμένως, έτσι ώστε ο Δήμος να αποκτήσει επιπλέον πολεοδομημένη γη σε όλο του το παράκτιο μέτωπο. Μία γη η οποία έχει έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και που θα φέρει πλούτο στην πόλη και τους κατοίκους της. Παράλληλα, προωθείται η καταχώρηση της πράξης εφαρμογής στο κτηματολόγιο της περιοχής της Κηπούπολης, που μαζί με τα πυκνοδομημένα της Ανατολικής Παραλίας θα προσφέρει στην πόλη επιπλέον 300 στρέμματα γης για ανοικοδόμηση, για οικοδόμηση. Με την υποβολή ταυτόχρονα ετοιμάτων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επιδιώκουμε την σύνταξη των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για τις Δημοτικές Ενότητες Άριος, Θουρίας και Αρφαρών, έτσι ώστε ο Δήμος Καλαμάτας με έναν ενιαίο τρόπο να έχει ένα πολεοδομικό, γενικό πολεοδομικό σχέδιο πάνω στο οποίο θα αποτυπώνονται οι χρήσεις γης με σαφήνεια. Παράλληλα, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου πόλης του 1905 έχουν ολοκληρωθεί πράξεις αναλογισμού για δρόμους της παραλίας, όπως είναι η Βουλγαροκτώνου και η Κορώνης. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για πράξεις αναλογισμού σε κομμάτια της πόλης, όπως είναι η Παλιγκενεσίας δίπλα στο στάδιο, η Σταδίου δίπλα στον κινηματογράφο και η Θεμιστοκλέους, ενώ έχουν προγραμματιστεί πράξεις αναλογισμού να ξεκινήσουν στο προσεχές διάστημα στη Ρήγα Φεραίου και στη Χρυσοστόμου Σμύρνης. Αφού τακτοποιήσουμε όλες αυτές τις πολεοδομικές εκκρεμότητες, θα παρέμβουμε, όπως σας είπα, να κατασκευάσουμε τα αναγκαία έργα υποδομής στις περιοχές αυτές, έτσι ώστε να διευκολύνουμε την οικοδόμηση αυτών. Μία τέτοια περιοχή είναι η περιοχή δυτικά της Αρτέμιδος, δυτικά της οδού Αρτέμιδος, μια περιοχή 110 στρεμμάτων, για την οποία έχουν σχεδιαστεί να ξεκινήσουν και με το νέο τεχνικό πρόγραμμα του 2021 τα αναγκαία έργα υποδομής και ταυτόχρονα να διανοιχθούν και δρόμοι που είναι διάσπαρτοι μέσα στην πόλη. Φιλοδοξούμε δηλαδή να δώσουμε στους συμπολίτες μας γη για οικοδόμηση και ταυτόχρονα να διευκολύνουμε την κινητικότητα ανοίγοντας τους για χρόνια αδιάνοιχτους δρόμους. Μετά από όλα αυτά θα ολοκληρώσουμε τη μελέτη κύρωσης του οδικού δικτύου των οικισμών έτσι ώστε να μπορούν να εκδοθούν και οικοδομικές άδειες όπου έχουν δυσκολία σε οικισμούς εκτός της πόλης Καλαμάτας και θα προχωρήσουμε και στην πράξη εφαρμογής των πυκνοδομημένων περιοχών της Βόρειας Συνοικίας, της Δυτικής Συνοικίας και της Ανατολικής έτσι ώστε να κλείσουν οι πολεοδομικές εκκρεμότητες της πόλης. Σας είπα και πάλι ότι η πόλη επεκτείνεται και προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες στους επενδυτές. Τρεις δήμοι συνεργαζόμαστε γι' αυτό, ώστε να αναδείξουμε το παράκτιο μέτωπο από τις Κιτρίες μέχρι το Πεταλίδι. Και στο πλαίσιο αυτής της ανάδειξης θα καταγραφούν και όλες οι αναγκαίες με αναπτυξιακό πάντα προσανατολισμό τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας ανάπτυξης και η χρήση γης. Σας είπα και προηγουμένως ότι σχεδιάζουμε και το GIS χάρτη επιχειρηματικότητας όπου πάνω στον οποίο θα αποτυπωθεί η πολεοδομική ταυτότητα της πόλης και θα διευκολύνει την οποιαδήποτε επιχειρηματική κίνηση με δεδομένα έγκυρα και χρηστικά. Κλείνοντας θα θέλω να τονίσω, να πω το εξής, ότι οι πολεοδομικές πράξεις είναι πράξεις με πνευματική δουλειά πολύ υψηλού επίπεδου. Δουλειά η οποία απαιτεί νομικούς, πολεοδόμους, περιβαλλοντολόγους και άλλους μηχανικούς. Και βέβαια πράξεις οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν
και τον νόμο αλλά και τις προσδοκίες μας, με αποτέλεσμα να χρονοτριβούν και να διαιωνίζονται στο χρόνο. Σε αυτές τις μακρινές διαδρομές εμείς είμαστε εκεί και προωθούμε τις διαδικασίες για την επέκταση της πόλης και τη διαμόρφωση όλων των προϋποθέσεων τακτοποίησης των πολεοδομικών εκκρεμωτήτων που σας είπα προηγουμένως. Είμαστε δίπλα και στον πολίτη και στον επιχειρηματία.